ακόμα ένα σχολικό πρωτάθλημα έφτασε στο τέλος του. Είμαστε ευτυχείς που μπορέσαμε να κερδίσουμε τον τελικό του σημερινού, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός τελικός. Είχαμε παίξει με μια πολύ καλή ομάδα της Παλουλιώτισσας, με έναν πολύ καλό προπονητή. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Το παιχνίδι κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Ευτυχώς για την ομάδα μου, για μας. Παλέψαμε, δώσαν τα παιδιά ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και από τις δύο ομάδες, όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν μιλήσει για ίσως από τους καλύτερους τελικούς των τελευταίων χρόνων που έχουν δει σε σχολικό πρωτάθλημα. Έχει διοργάνωση στην Ελλάδα που λαμβάνει μέρος η προαθλήτρια ομάδα. Ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με τις ελληνικές ομάδες. Πάντα έχουμε αρκετή μεγάλη διαφορά στην ποιότητα και στο ταλέντο. Εμείς όμως πάμε σαν ομάδα και πιστεύω ότι κερδίζουν οι παίχτες πάρα πολλά από αυτά τα παιχνίδια. Και ευχαριστώ τον Υπουργείο που δίνει δικαιώματα στα νεαρά παιδιά να πάρουν εμπειρίες από τέτοιου είδους παιχνίδια. Καταρχήν να συγχαρώ όλους τους παίχτες που ήταν τους αντίπαλοι ομάδες και τους συμπαίχτες μου. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, είχε ανταγωνισμό κατά όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο τέλος καταφέραμε να παίξουμε πιο δυνατή άμυνα, να βάλουμε τα εύκολα καλάθια όπου δεν τα καταφέρναμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και στο τέλος πήραμε την νίκη, όπου μας έκανε πολύ χαρούμενος, αφού είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που είμαστε πρωταθλητές Κύπρου. Και θέλω να συγχαρώ τους συμπαίχτες μου για το πάθος που έδειξα στο γήπεδο. Εντάξει, η Πανελλήνη είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, αφού τα σχόλια που της Ελλάδας είναι πιο δυνατά. Αλλά εμείς, όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα πάμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να παρέψουμε τα παιχνίδια και ό,τι είναι το αποτέλεσμα δεν μας ενοχλεί.